Καμάρι μου, αφού δεν έχει λεφτά ο κόσμος, δεν είναι ακριβά τα προϊόντα. Αξίζει να είναι τόσο και παραπάνω. Δεν έχουν χρήματα. Δεν υπάρχει χρήμα. Αφού δεν είναι χρήματα στην αγορά, από πού να υπάρχουν. Αυτό που λέει η κυβέρνηση να βάλει πλαφόν σε κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, πιστεύετε θα βοηθήσει? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καθένας έχει τις ανάγκες του, συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έχουμε όλες τις ίδιες ανάγκες. Εσύ έχεις αυτό, εγώ έχω στο άλλο. Πού να τις βάλει? Ξέρεις τις ανάγκες του καθενός να τις βάλει? Δεν νομίζω ότι είναι, δεν νομίζω ότι είναι εφικτό αυτό. Το θέμα είναι να δώσει κίνητρα. Κίνητρα και στους παραγωγούς και αυτά. Επειδή είσαι επαγγελματίας, το ξέρω πολύ καλά και το ζω χρόνια. Δεν μας έδωσε κίνητρα. Μας τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Αντιθέτως, θα έπρεπε να μας βοηθήσει σε όλους τους τομείς. Και τους αγρότες, μικροπαραγωγούς, μικρομεσαίους. Δεν κάνει κάτι σε αυτό. Αφού δεν κάνει κάτι σε αυτό, δεν υπάρχει πνοή ανάπτυξης. Ποιο προϊόν πιστεύετε έχει δει τη μεγαλύτερη αύξηση? Γενικά όλα. Η ΔΗ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Είναι το πετρέλαιο και η ΔΗ, η ενεργειακή ενέργεια. Άμα πάνε αυτά πάνω, πάνε όλα. Αναγκαστικά. Ανεβαίνουν όλα. Εγώ έχω απλήρωτη ΔΗ. Με ρυθμίσεις είμαστε συνέχεια. Πού θα βγει αυτό το πράγμα δηλαδή? Πού θα βγει. Κρατάμε, δηλαδή, σμπρώχνουμε πράγματα. Το καλώτσι με είναι άδειο. Πώς θα γεμίσει αυτό? Με τι? Με αέρα κοπανιστό? Μα δεν έχουν λεφτά τσέπη, δεν θα το γεμίσω. Οι συντάξεις έχουν 10 χρόνια, 12 να πάρουν αύξηση. Μειώσεις, όχι αύξηση, μειώσεις. Ο άντρας μετά να παίρνει 1.350 ευρώ και παίρνει 8. 100 στάρκα, 8 στάρκα, πότε, πού να τα πάει? Ούτε τη ΔΕΗ δεν φτάνει να πληρώσουν. Τίποτα, είμαστε όλοι με ρυθμίσεις. Όλοι με ρυθμίσεις, με ρυθμίσεις. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό. Πήρε και μας σήκωσε, τι να πεις για την ακριβία. Δεν φτάνουν. Βλέπετε μεγάλη διαφορά στις τιμές πλέον στα προϊόντα? Μα να χά μεγάλη, θεόρατη. Στη λαϊκή? Στη λαϊκή, έτσι και έτσι. Αυτό που είπε η κυβέρνηση να βάλει πλαφόν στις τιμές κάποιων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τρίτης Καστέρας, συγγνώμη για την έκφραση. Είναι λόγια φτερωτά. Σήμερα βρίσκω πολύ καλά στις τιμές και αυθονία προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά στα σούπερ μάρκετ όλα αυτά που βλέπουμε στα προϊόντα. Εντάξει, θέλει ψάξιμο, πιο πολύ στις προσφορές. Αυτό που λέει η κυβέρνηση να θεσπίσει το καλάθι του νοικοκυριού για πλαφόν στις τιμές ορισμένων προϊόντων, συμφωνείτε? Ό,τι είναι το καλύτερο, παιδιά. Όχι, σήμερα είναι καλά, αλλά σκεφτείτε ότι τα μήλα έχουν 50 λεπτά και ήταν ωραία. Και εντάξει, από το μάρκετ που είναι 1,70-1,30, καλύτερα είναι η λαϊκή. Μην καταργηθεί η λαϊκή, αντίμονο, πάμε χαμένοι. Εδώ μια χαρά είναι οι τιμές. Εγώ σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένη. Γενικά βλέπετε μεγάλη ακρίβεια στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ? Ναι, πολύ, πολύ. Δεν μπορούμε. Εγώ σαν συνταξιούχος, τι να πω, δεν τα βγάζουμε πέρα. Δεν τα βγάζουμε. Είναι αδύνατο. Συμφωνείτε με αυτό που λέει η κυβέρνηση να βάλει ένα πλαφόν στις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ? Δεν καταλαβαίνω αυτά και από ό,τι έχω έτσι ψηλιαστεί, ούτε θα εφαρμοστούν ποτέ. Τι πλαφόν και τι καλάθια νοικοκυράς και παραμύθια, τίποτα. Ο σκοπός είναι να κατεβάσουν λίγο τη φορολογία γενικά στα καύσιμα. Μας τάραξαν στους φόρους. Ναι, τι να πούμε τώρα. Έχετε μειώσει πλέον τα ψώνια που κάνετε σε σχέση με το παρελθόν? Καλά, εγώ εδώ και 10 χρόνια είμαι κυνηγός προσφορών. Δεν παίρνω ό,τι είναι να μ' αρέσει. Ό,τι με συμφέρει. Είναι μεγάλη διαφορά αυτή, έτσι. Δεν λέω αυτό μ' αρέσει, θα το πάρω. Αυτό έχει καλούτσικη τιμή. Ας βολευτούμε.